Με άδεια τα μπλοκ παραγγελιών παραμένουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων στην Κομωτινή. Η τιμή του πετρελαίου αποτρέπει τους καταναλωτές από το να παραγγείλουν, με τους πρατηριούχους να δείχνουν κατανόηση μεν, αλλά και να ζητούν από την κυβέρνηση να δράσει προκειμένου να πέσει η τιμή. Εν τω μεταξύ, το Σωματείο των Βενζινοπολών Ροδόπης καλεί τα μέλη του να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου εισρωών νεκρών των καυσίμων, καθώς είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Άπραγοι παραμένουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων στην Κομωτινή, βλέποντας τα μπλοκ των παραγγελιών τους να μένουν κενά. Ο κόσμος δεν παραγγέλνει πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή του είναι απαγορευτική. Όπως όλοι μας ακούσαμε από την τηλεόραση, η τιμή είναι απαγορευτική, το σύστημα δεν άνοιξε, ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει, μάλλον έχει στραφεί σε άλλες πηγές ενέργειας θερμότητας από προηγούμενα έτη. Εμείς δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει κίνηση σαν επαγγελματίες, αλλά και σαν ιδιώτες, και εμείς έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ευχής έργο θα ήταν να η πολιτεία να λάβει περισσότερα μέτρα και γρηγορότερα. Το 35 λεπτά η επιστροφή είναι καλό, κατεβάζει περίπου στην τιμή στο 92 με 93 λεπτά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αμεσότητα να μπορεί ο κόσμος να παίρνει γρήγορα την επιστροφή που δικαιούται. Εν τω μεταξύ, οι πρατηριούχοι προετοιμάζονται για την εγκατάσταση του συστήματος εισρωών νεκρών στα καταστήματά τους. Το σύστημα εισρωών νεκρών ξεκίνησε αφού τελείωσε στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Περπατήσαν και οι υπόλοιποι 5 νομοί, Αχαΐα, Μαγνησία, Ιωαννίνων, Εύβοια. Ξεκίνησε η δική μας σειρά. Ήδη οι εταιρείες που κάνουν εγκαταστάσεις αυτών των συστημάτων ξεκίνησαν να έρχονται να μας επισκέπτονται. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους συναδέλφους ότι είναι σοβαρό το θέμα, να επιλέξουν το καλύτερο για αυτούς. Σίγουρα είναι ακριβό, είναι μεγάλη δαπάνη, αλλά το ζητούσαμε, ήταν έτοιμα δικό μας από το 2002. Το σύστημα είναι μεν κοστοβόρο στην εγκατάστασή του, ωστόσο είναι υποχρεωτικό για τη λειτουργία των καταστημάτων. Και επειδή η εγκατάστασή του απαιτεί χρόνο, οι πρατηριούχοι πρέπει να κινηθούν έγκαιρα για να προλάβουν την προθεσμία που λήγει στο τέλος Μαρτίου του 2014. Είναι υποχρεωτικό. Στη δική μας περιφέρεια είναι μέχρι τις 27 Τρίτου του 2014 η σύναψη σύμβασης με κάποια εταιρεία και η άμεση εγκατάσταση για να μπορέσεις να λειτουργήσει το πρατήριο. Εάν κάποιος συνάδελφος επιλέξει να μην το τοποθετήσει, αμέσως του αφαιρείται η άδεια και με πολύ βαριά πρόστιμα. Οι βενζινοπόλες του νομού Ροδόπης θα έχουν πλήρη ενημέρωση για τα συστήματα εισρωών νεκρών αλλά και για όλα τα προβλήματα του κλάδου στη Γενική Συνέλευση του Συνδικαλιστικού του Οργάνου που θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου. Και όλο αυτό το πακέτο θα ήταν καλό να το ακούσουν εδώ οι συνάδελφοι του νομού Ροδόπης στις 3 του Νοέμβρη που έχουμε και τις εκλογές του σωματείου μας, να παρεπρεθούν όλοι ανεξαιρέτως και με πρόσκληση που θα λάβουν, αλλά και εγώ απευθύνω από δημόσια μέσα πρόσκληση Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 10 η ώρα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας και για ενημέρωση και για τις εκλογές. Τώρα, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αλλά σίγουρα όχι με πετρέλαιο, θα ζεσταθούν φέτος το χειμώνα οι περισσότεροι Κομωτινέοι. Η τιμή του πετρελαίου, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, είναι απαγορευτική, την ώρα όμως που οι μισθοί και οι συντάξεις είναι γενικά χαμηλές και έτσι η θέρμανση για φέτος το χειμώνα με οποιοδήποτε τρόπο θα γίνει είδος πολυτελείας.